Νέο διπορικό στα πάρκα της ντροπή στο Ηράκλειο. Εικόνες που μιλούν από μόνες τους στην Εφόδου, στα Καμίνια, στα Δειλινά, στο Γιώφυρο, στην πλατεία Νικαίας, στην Παρασκευοπούλου, στην περιοχή του Πεντεβή, της Αλικαρνασσού και όχι μόνο. Καμία βελτίωση. Παιδικές χαρές του Ηρακλείου, ίδια κλάματα. Δυστυχώς. Όταν θα ανακατασκευαστούν, να μας το πούνε, πηγαίνουμε. Εγώ σε αυτή την παιδική χαρά που έρχομαι, βελτιώσεις δεν βλέπω. Λέμε πολλά στα λόγια. Στην πράξη μηδέν. Εδώ δεν κλαδεύει τα δέντρα. Και να μπεις για παιδικές χαρές. Έσχος. Έσχος, τι να πεις. Έχουν σπάσει τα πάντα, οπότε τι να πεις. Τη διαλύσανε την παιδική χαρά. Δηλαδή δεν πρέπει να φανεί. Πού τον το δήμαρχο. Δεν υπάρχει παιδική χαρά εδώ πέρα. Πού θα τη βλέπεις την παιδική χαρά. Δηλαδή εδώ είναι η πιο εγκαταλελειμμένη πλατεία. Δεν την ενδιαφέρεται κανείς για τίποτα. Ας ακούσουμε όμως τι δήλωνε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τον Ιούνιο του 2016, τον Νοέμβριο του 2016, τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2017. Σε δύο μήνες περιμένουμε το πόρισμα. Θα είμαστε έτοιμοι αμέσως να ξεκινήσουμε μέσα στο καλοκαίρι την εργολαβία. Πολύ σύντομα, μόλις ξεκολλήσει και η νομοθεσία περί αναθέσεων δημοσίων έργων, θα κάνουμε την ανάθεση ώστε να έχουμε το 2017 το πρώτο εξάμεινο, τις πρώτες πιστοποιημένες. Αν όλα πάνε καλά, μέχρι το τέλος του 2017 θα έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα από παιδικές χαρές πιστοποιημένες. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά ο κόσμος θα το δει το πρακτικό αποτέλεσμα μέσα στο 2017 και το 2018. Που το μόνο που βλέπω εμείς εδώ πέρα είναι να πηγαίνουν σκύλοι. Μόνο σκύλοι πάνε εκεί πέρα. Ντουαλέτα των σκύλων έχει γίνει. Να έρθει εδώ πέρα ο κύριος Αναστασάκης να έρθει να μας τα δείξει. Ας έρθει να μας τα δείξει εδώ πέρα που έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Εδώ λακκούβες είναι γεμάτοι οι δρόμοι και δεν φτιάχνουν τις λακκούβες. Όχι να φτιάξουν παιδική χαρά. Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει ρεπορτάζ για την παιδική χαρά που ήταν πνιγμένη στα αγριόχορτα. Τώρα κάνουμε ρεπορτάζ, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα που βλέπετε καταστρεμμένα. Ούτε ο Δήμος έχει έρθει καμιά φορά εδώ πέρα. Δραματική. Δραματική. Πού και πού κάτι χόρτα. Βγάζει. Χόρτα. Παιδική χαρά, βλέπετε κάτι να φτιάχνουν εδώ. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Τον Απρίλιο του 2018 υπογράφεται τελικά η σύμβαση για την ανάπλαση και ανακατασκευή των 20 παιδικών χαρών με ορίζοντα υλοποίησης τους 12 μήνες. Ήδη πέρασαν 8 μήνες με τον Γιάννη Αναστασάκη να παρουσιάσει τα σχέδια για το πάρκο και παιδική χαρά στην περιοχή του Κατσαμπά μέσω σχετικής ανάρτησής του στο Facebook. Κεντρικό ρόλο σε όλη αυτή την χωροθέτηση θα έχει η παιδική χαρά, που θα έχει σύγχρονα όργανα, περίφραξη ώστε να μπορεί να πιστοποιηθεί. Δηλαδή απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα, πες τον κύριο Αναστασάκη. Εσείς έχετε δει, ας πούμε, κάποια παιδική χαρά που να είναι σε καλή κατάσταση ή να ανακατασκευάζεται για να πάρετε το εικονάκι σας? Όχι, δεν έχω δει. Τα καμίνια έχουν εγκαταληφθεί τελείως. Τα παιδιά που παίζουν. Στην αυλή εκεί, στον δρόμο όμως. Λυπάμαι γιατί υπάρχουν παιδιά που πρέπει να παίξουν, που πρέπει να χαρούν. Δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμη στα Σταυράκια δημιουργήθηκε νέα παιδική χαρά, εικόνες που δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που επικρατούν σε δεκάδες πάρκα και ελεύθερους χώρους που βρίσκονται στο έλεος αδιαφορίας, με σπασμένες κούνιες, παιχνίδια, ανύπαρκτη περίφραξη, θαρμένο εξοπλισμό και στοιχεία πρασίνου αφημένα στην τύχη τους.